Καλώς τους! Καλώς ήρθατε και πάλι! Σήμερα θα βυθιστούμε στην άβρα που αποπνέει η παρισινή νύχτα. Θα περπατήσουμε την μποέμ νυχτερινή ζωή της πόλης του φωτός και θα στριμωχτούμε στους στενούς δρόμους, τα καφέ, τα θέατρα, τα καμπαρέ και τις μουσικές χορευτικές σκηνές της Μονμάρτης που ξεχυλίζουν από θαμώνες αλλά και στάρ. Ανάμεσα σε καπνούς και ποτά θα γίνουμε μια μεγάλη παρέα, χωρίς αποκλεισμούς όμως. Το αλκοόλ θα ρέει, η ψυχή στην ελαφριά ζάλη θα αγαλιάζει και θα διασκεδάσουμε μέχρι το πρωινό χάραγμα. Θα γνωριστούμε με κλόουν, χορεύτριες του κανκάν, τραγουδιστές, ακροβάτες, βαρύτονους και σοπράνο, φοιτητές και ανθρώπους του μόχθου, αλλά και τραπεζίτες και αριστοκράτες. Διασκέδαση και ψυχαγωγία στο Moulin Rouge και στα καταγόγια με υπέροχα χρώματα, έξυπνες γραμμές και θεατράλε εκφραστικές φιγούρες. Καθώς έχουμε στην παρέα μας τον μεγαλύτερο influencer, ναι, τον μεγαλύτερο influencer της παρισινής νύχτας, τον Henri de Toulouse-Lautrec. Αχ, άρχισε και μυρίζει Χριστούγεννα. Ξαφνικά, όλα, μα όλα στολίζονται. Αστράφτουν τα λαμπιόνια και τα παράθυρα αστραποβολούν με εκείνα τα μικρά λεντάκια που κάνουν να μοιάζει το γύρο μας με τις εγκαταστάσεις και τα σύμπαντα του απείρου της Γιαγιώη Κουσάμα, καθώς καθρεφτίζονται στα απαστράπτοντα τζάμια των ψηλών κτηρίων. Χειμώνιασε πια. Νυχτώνει νωρίτερα, σχεδόν από τις 4 σε τούτο τον τόπο. Η Βρετανική πρωτεύουσα, το Λονδίνο, βάζει τα καλά του και στολίζει δρόμους, πάρκα, κτίρια για τις γιορτές που θα έρθουν σε πραγματικά υπερβολικό βαθμό. Είναι και αυτό το Μουντιάλ που βάλθηκαν όλοι να το παρακολουθούν σε παμ, μπαρ και εστιατόρια και βάλθηκαν να ξελογιάσουν τους βιαστικούς περαστικούς με εορταστικούς στολισμούς, δέντρα, φιόγκους και μπάλες που πραγματικά καλύπτουν σχεδόν τις εισόδους. Οι ουρανοξύστες του σύγχρονου κόσμου μας με τράπεζες και μεγάλες εταιρείες εωρούνται στο κέντρο της πόλης. Και εκεί γύρω στις 5 που το υποχρεωτικό 8ωρο εργασίας τελειώνει, τα ψυχρά γυάλινα κτίρια αδειάζουν, καθώς εργαζόμενοι και εμείς απλώνονται ασφυκτικά στους δρόμους για να σκορπιστούν και να γεμίσουν τις παρακείμενες pub και τα μπαρ όπου τους περιμένει το απογευματινό happy hour. Προγραμματισμένη διασκέδαση εκτόνωσης για καθημερινούς, κουρασμένους ανθρώπους με όνειρα και προσδοκίες που έμαθαν να στηβάζονται στα πεζοδρόμια έξω από τις λονδρέζικες παμ, κρατώντας ως προέκταση του χεριού τους μεγάλα πλαστικά ποτήρια μπύρας, καπνίζοντας απανωτά όλα εκείνα τα τσιγάρα που τους στέρισε ο αντικαπνιστικός νόμος στα γραφεία τους. Διασκέδαση και ψυχαγωγία κυριολεκτικά στο πόδι, που την περνάμε με emoticons που ανεβάζουμε βιαστικά από χώρους που μας ζητούν επιτακτικά να τους δώσουμε τα καλύτερα reviews. Τα όσα το δυνατόν περισσότερα στεράκια αξιολόγησης. Και εμείς αμφιταλαντευόμαστε ανάμεσα σε αυτό που πρέπει να νιώθουμε και σε αυτό που πραγματικά θα θέλαμε να ζήσουμε. Μέσα σε αυτή τη σύγχρονη ψηφιακή μας εποχή, τη χωρίς χρόνο, με τη βιαστικά αγχωτική διασκέδαση, προσπαθούμε να ξεκλειδώσουμε τον περίπλοκο κόσμο των συναισθημάτων μας μέσα από την ψυχαγωγία και τους τρόπους που μας επιτρέπουμε να διασκεδάσουμε. Το σίγουρο είναι ένα, πως ανεβάζουμε selfies και TikTok. Κάθε φορά που διασκεδάζουμε, ναι, ανεβάζουμε selfies και βιντεάκια όπου ταγκάρουμε τους γύρω μας, βάζουμε τα emoticons που λένε τι αισθανόμαστε και φυσικά δεν ξεχνάμε να βάλουμε και την τοποθεσία όπου βρισκόμαστε για να βγει στον απολογισμό του μήνα στην Google. Άλλες φορές πάλι απλά τσεκάρουμε την εκδήλωση ή το γεγονός, το οποίο κοινοποιούμε στους φίλους μας ότι παραβρεθήκαμε.
Και μετά τι γίνεται? Μετά μετράμε τα like, σε πόσους αρέσει η δημοσίευσή μας και πόσο γρήγορα οι φίλοι μας αντιδρούν και συμμετέχουν στην ψηφιακή ζωή μας. Το χέρι μας αιωρείται πάνω από την οθόνη του smartphone. Διπλό κτύπημα για να βγει η καρδούλα πάνω στη φωτογραφία και με γρήγορες κινήσεις την πετάμε ψηλά, επάνω στο κενό, καθώς για δευτερόλεπτα περνά από τη φωτεινή οθόνη μας. Έτσι ψηλαφούμε με τα χέρια μας, με τα δάχτυλά μας, τις ζωές των φίλων μας και τις δικές μας, που είναι κλεισμένες μέσα, στο Matrix και στους αλγόριθμους των κοινωνικών δικτύων του κινητού μας. Αλήθεια, πώς ήταν ο κόσμος χωρίς κινητά και social media? Η διασκέδαση και η ψυχαγωγία, καθώς και η νυχτερινή ζωή μας, τώρα πια περνάει αποκλειστικά σχεδόν, ίσως και πάντα, με φωτογραφίες live και βίντεο από τα smartphone. Θυμάμαι τους γονείς μου να έχουν τις Polaroid που τις κουνάγανε για να στεγνώσουν, καθώς στριμωχνόμασταν όλοι για να χωρέσουμε στο τετράγωνο χαρτί. Και μετά θυμάμαι να δίνουμε εκείνα τα μαύρα κουτάκια με τα φιλμ για εμφάνιση και με προσμονή, με μεγάλη προσμονή, περιμέναμε τον φάκελο με τα αρνητικά και τις εκτυπώσεις για να ξαναδούμε τη διασκέδασή μας. Άσε δε εκείνες οι τεράστιες βιντεοκάμερες που συνδέονταν με καλώδιο στο βίντεο και μαζευόμασταν όλοι μαζί στον καναπέ για να δούμε πώς περάσαμε. Αλήθεια. Και πριν τα φωτογραφικά, όλα αυτά, πώς γινώσουν influencer? Πάντως, ένα είναι σίγουρο. Στα τέλη του 19ου αιώνα, χωρίς καμιά αμφιβολία, ο Henri de Toulouse-Lautrec ήταν ο μεγαλύτερος influencer ever. Κατέγραψε με πάθος την παριζιάνικη νυχτερινή ζωή. Ζωγραφικά έργα, εκτυπώσεις, αφίσες, σχέδια εστιάζουν σε χώρους διασκέδασης και ψυχαγωγίας και μέσα από το συνολικό έργο του οδηγούμαστε σε μια βαθιά κατάδυση στα πρωτοποριακά καμπαρέ, κλαμπ και μπαρ με την ηλεκτρισμένη πραγματικά ατμόσφαιρα. Όλοι αυτοί οι χώροι, τυλιγμένοι μέσα σε καπνούς, με το αλκοόλ να ρέει και τη μουσική να σε απογειώνει, προσέφεραν ένα δημιουργικό καταφύγιο, ένα φιλελεύθερο σκηνικό στον ιδιαίτερο καλλιτέχνη για να μπορεί να εκφράζεται ελεύθερα. Όλοι οι χώροι με τις φιλίδωνες νύχτες, εκεί όπου ακροβατείς ανάμεσα στη μέθη και τη συνείδηση, είναι θέατρο πειραματισμών για ένα μαγευτικό ταξίδι ανακάλυψης του υπέροχου Toulouse-Lautrec. Στο Παρίσι, παραμονές του 20ου αιώνα, ξεναγούμαστε σε συναρπαστικούς εικονικούς χώρους της avant-garde. Τα θεατρικά παιχνίδια των σκιών του Chat Noir στη δεκαετία του 1880 ζωντανεύουν με πρωτότυπες σιλουέτες και έργα που διακοσμούσαν το εσωτερικό του καμπαρέ και, ναι, θαυμάζουμε τους γοητευτικούς, λυκνιστικούς χορούς στα Folies Bergère, την Αμερικανίδα Λόι Φούλερ, διαχειρός Lautrec, που αποτελούσαν πειραματισμούς του σε κοστούμια, φως και κίνηση. Ο Lautrec ήταν γόνος ιστορικής αριστοκρατικής οικογένειας με γονείς πρώτα ξαδέρφια, κόμις και κόμισσα. Ανέπτυξε μεγαλώνοντας μια σωματική δυσπλασία. Το ύψος του έφτανε μόλις το 1,5 μέτρο, με το σώμα του να έχει φυσιολογική ανάπτυξη σε αντίθεση με τα πόδια του. Για το λόγο αυτό δεν μπόρεσε να έχει μια συμβατική κοινωνική ζωή και αφουσιώθηκε στη ζωγραφική. Παρά βέβαια την ιδιότυπη αριστοκρατική κοινωνική του θέση, ήταν άνθρωπος της εποχής του και πάντα όμως αναζητούσε το συναίσθημα και την αγάπη. Ο μεταϊμπρεσιονιστής καλλιτέχνης έζησε στη Μονμάρτη, που ήταν το κέντρο της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Ανάμεσα σε ξενύχτια, ποτά, καταχρήσεις και πόρνες, καταγράφει την ποέμικη ζωή της εποχής. Αντιμετωπίζει πρόβλημα αλκοολισμού και συχνάζει στο αγαπημένο του στέκι.
το Le Chat Noir, ο μαύρος γάτος, ώσπου ανοίγει το καταπληκτικό Moulin Rouge, που ενθουσιάζει τον πρωτοπόρο καλλιτέχνη, ο οποίος σχεδιάζει και τις διάσημες αφίσες του με τη μέθοδο της λιθογραφίας. Συχνάζει εκεί, γνωρίζεται με τους καλλιτέχνες στο ξακουστό καμπαρέ και όλοι μαζί γίνονται μια μεγάλη παρέα, καθώς αποτυπώνει χαρακτηριστικά το πνεύμα, τον αέρα και την ψυχή του χώρου και των ανθρώπων του. Η υγεία του από την άστατη ζωή του και τη σύφυλη που κόλλησε σε κάποια ερωτική του συνέβρεση καταραίει. Είναι μόλις 33 ετών όταν μπαίνει σε ίδρυμα από τοξίνωσης. Εξακολουθεί και εκεί και ζωγραφίζει από μνήμης. Καταφέρνει να βγει και επιστρέφει στο ατελιέ του στο Παρίσι, αλλά δεν μπορεί πλέον μόνος του. Έτσι, αποχαιρετά τους φίλους του, τακτοποιεί τις εκκρεμότητές του και φεύγει στο πατρικό του, όπου δυστυχώς οι δυνάμεις του τον εγκαταλείπουν και παραλύει σιγά σιγά. Πεθαίνει στην αγκαλιά της αγαπημένης του μητέρας μόλις τα 37 του χρόνια. Οι καμβάδες και οι αφίσες του εστίαζαν στη νυχτερινή ζωή της πόλης και ξεχύλιζαν με τους θαμώνες της Μονμάρτης που γέμιζαν τους στενούς δρόμους. Παντού, τα καφέ, τα θέατρα, τα καμπαρέ, όλες τις σκηνές. Ήταν ένας παράδεισος η Μονμάρτη για όλους. Τους κλόουν, τις χορεύτριες του Κανκάν, τους τραγουδιστές, τους ακροβάτες, όλους τους βαρύτονους και τους σοπράνο που σύχναζαν εκεί, φοιτητές και ανθρώπους του μόχθου, της εργασίας. Αλλά εκεί πήγαιναν και τραπεζίτες και αριστοκράτες που πάντα όλοι μαζί αναζητούσαν την ψυχαγωγία, τη διασκέδαση και την ευχαρίστηση. Μια ευχαρίστηση χωρίς όρια και χωρίς αποκλεισμούς. Ανάμεσα σε καπνούς και ποτά γίνονται όλοι μια μεγάλη παρέα. Το αλκοόλ ρέει, η ψυχή στην ελαφριά ζάλια γαλιάζει και άπαντες χορεύουν. Χορεύουν μέχρι το πρωινό χάραγμα. Το έργο του μας παρουσιάζει γλαφυρά και μας προσφέρει την άνεση να διερευνήσουμε την κουλτούρα και την άβρα που αποπνέει η Παρισινή νύχτα στα τέλη του 19ου αιώνα, καθώς επίσης και τη γοητεία που ασκούσε η προσωπικότητα και η μποέμικη ζωή όλων αυτών των ανθρώπων, αλλά και κάθε είδους στάρ στον καλλιτέχνη Λοτρέκ. Όλα τα αποτύπωσε στα έργα του, ακόμη και τους ρόλους των στάρ που έπαιξαν. Με έξυπνες γραμμές και ζωντανά χρώματα απεικόνισε επιτυχημένα τα πάντα. Τις θεατρικές ερμηνείες και χειρονομίες, τις θεατράλε φιγούρες, τα κοστούμια και τις εκφράσεις ανθρώπων του θεάματος. Και μάλιστα πολλοί από αυτούς ήταν προσωπικοί του φίλοι. Παρατηρούμε στα έργα του πως το ταλέντο του αναδεικνύεται μέσα από τις καινοτομίες στη φόρμα, όπως τα δραματικά εφέ φωτισμού και τους πρωτοποριακούς χρωματικούς συνδυασμούς, πραγματικά πρωτοποριακούς. Βέβαια, το συνολικό έργο του μας δείχνει παραστατικά τα μεταβαλλόμενα καλλιτεχνικά και κοινωνικά τοπία του Παρισιού χρονολογικά, με σκηνές της πόλης κατά την ημέρα και φυσικά πολύ περισσότερο τη νύχτα. Αχ, ο αγαπημένος μας Λοτρέκ φώτισε με χρώμα τα καταγόγια και τους ανθρώπους στο νυχτερινό Παρίσι. Ζωγράφισε στους καμβάδες του την ψυχή όσων έβλεπε με τα μάτια της δικής του καρδιάς. Τα έργα του και οι εκτυπώσεις του, αλλά και οι viral αφίσες του, ακόμα και σήμερα εξακολουθούν να είναι το σήμα κατά τεθέν της γαλλικής πρωτεύουσας. Πρέπει να τα έχετε δει, βρίσκεται ακόμα και σε μαγνητάκια και στολίζει τις πόρτες στα ψυγεία σε ολόκληρη την Ιφίλιο.
Απολαμβάνουμε και αγαπάμε το έργο του πάντα με το ίδιο πάθος, καθώς οι αφίσεις και οι πίνακες του, αλλά και οι προσωπικότητες της γαλλικής ζωής αναγνωρίζονται ακόμα και σήμερα το ίδιο, όπως και πάντα. Βέβαια, για να επανέλθουμε στη σημερινή διασκέδαση και την αποτύπωσή της, θα μπορούσαμε να πούμε πως αν υπήρχαν social media στα τέλη του 19ου αιώνα, αν ο Henri de Toulouse-Lautrec ανέβαζε τις εικόνες του στο Instagram, αυτές σίγουρα θα κατέγραφαν την παρισινή νυχτερινή ζωή και θα γινόταν viral. Ναι, θα γινόταν viral και θα αποσπούσε τόσες πολλές καρδούλες από τον παγκόσμιο ιστό που θα ήταν αδιανόητο. Τα μικρά του βίντεο, αν ανέβαζε στο TikTok, θα είχαν εκατομμύρια like και οι followers του σίγουρα δεν θα χωρούσαν σε κανένα μουσείο του κόσμου. Ούτε καν σε όλα τα γήπεδα του Μουντιάλ που γίνεται τώρα, καθώς οι θαυμαστές του, εμείς όλοι, μετράμε πολλά εκατομμύρια παγκόσμια. Αυτός ήταν ο Henri de Toulouse-Lautrec και το έργο του. Τα λέμε σε ένα άλλο οικαστικό ταξίδι. Σας χαιρετώ.